Καλησπέρα. Έχουμε ένα θέμα σήμερα, το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όσες φορές και να το συζητήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να το εξαντλήσουμε. Μιλάμε για τον ghosting από την πλευρά των ανδρών σε ενήλικες ερωτικές σχέσεις. Μου γράφει μια φίλη, κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να αναλύσετε το φαινόμενο ghosting από την πλευρά των ανδρών. Προσωπικά το έχω βιώσει πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε γνωριμίες αλλά και σε σχέσεις σε διάφορες ηλικίες ανδρών, από 33 έως 50. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά με έναν άνθρωπο, απλώς με θυμώνει που οι άνθρωποι φέρονται έτσι πλέον. Χαίρομαι, φίλη, για σένα που είσαι πολύ καλά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί σου και δεν σου έχει κάνει ghosting. Για όσους δεν είστε εξοικειωμένοι με τον όρο ghosting, ghosting σημαίνει εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που κυκλοφόρησε τέλος του 2019 από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στον ghosting και το εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια. Και σε αυτό το βίντεο όμως θα μιλήσω για αυτό το φαινόμενο και τα πιθανά αίτια αυτού του φαινομένου, τις συνέπειες που έχει αυτό το φαινόμενο και πώς ίσως θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις, ghosting. Δύο άνθρωποι έχουν μια συνδιαλλαγή, μια ανθρώπινη σχέση. Είτε αυτή η σχέση είναι μια ερωτική σχέση, είτε είναι μια φιλική σχέση, είτε είναι μια γνωριμία. Μια γνωριμία όπως η απαρχή ενός φλερτ, που δύο άνθρωποι έχει, ξέρω εγώ, μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες, που μιλάνε με μηνύματα, που μιλάνε με βιντεοκλήσεις προκειμένου να γνωριστούν. Είναι άνθρωποι που έχουν βγει για κάποια ραντεβού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια επικοινωνία. Επικοινωνία σημαίνει μιλάω με κάποιον άλλον άνθρωπο, ξεκινάω μια συγκεκριμένη συνδιαλλαγή λέξεων, συναισθημάτων, σκέψεων κτλ. Ghosting συμβαίνει όταν ο ένας από τους δυο ξαφνικά, χωρίς να εξηγήσει γιατί και πώς, εξαφανίζεται. Δεν απαντάει πλέον μηνύματα, δεν απαντάει κλήσεις, δεν στέλνει μηνύματα, δεν κάνει κλήσεις και είναι αδύνατον να τον βρεις. Στην περίπτωση αυτή η φίλη μιλάει για τους ενήλικες άνδρες, μάλιστα μας έχει δώσει και ένα ηλικιακό πλαίσιο, έπεσε και το σκουλαρίκι μου ακούγοντας αυτά τα πράγματα, μας έχει δώσει και ένα ηλικιακό πλαίσιο στο οποίο της έχει επισυμβεί τον ghosting, της έχει συμβεί ghosting από άνδρες από 33 έως 50 χρόνων. Τι γίνεται και κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να εξηγηθούν στα ίσια και να έρθουν να σου πούν «κοπέλα μου, κοπέλη μου, δεν σε γουστάρω πλέον, έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να κάνω παρέα μαζί σου, δεν θέλω πλέον να είμαστε σε αυτή τη γνωριμία, δεν θέλω πλέον να είμαστε σε αυτή τη σχέση και σε ενημερώνω ότι αποχωρώ». Το έντιμο, το επικοινωνιακό, το ηθικό είναι να ενημερώσουμε την άλλη πλευρά με την οποία έχουμε ξεκινήσει μια αλφα σύνδεση, μια αλφα σχέση, ότι σταματάμε αυτή τη σύνδεση. Οφείλουμε να ενημερώσουμε το άλλο πρόσωπο ότι για τους δικούς μας λόγους που μπορεί να είμαστε σε θέση να τους αναγνωρίσουμε ή και να μην είμαστε σε θέση να τους αναγνωρίσουμε, γιατί πολλές φορές οι συμπεριφορές μας είναι ανεξήγητες και σε εμάς τους ίδιους και τα συναισθήματα μας εμείς ήδη δεν ξέρουμε γιατί τα έχουμε, τι και πώς. Δηλαδή, φίλοι, είμαι σίγουρη ότι αν όχι όλοι, αρκετοί από τους άνδρες που σου έχουν κάνει ghosting, εάν ρωτήσουν τον εαυτό τους γιατί έχω σταματήσει να μιλάω σε αυτή την κοπέλα, γιατί ξαφνικά εξαφανίστηκα από τη ζωή της, δεν θα ξέρουν να απαντήσουν το γιατί. Θα πούν δεν ήθελα ή έτσι μου ήρθε. Δεν μπορούν όμως να γνωρίζουν τα βαθύτερα αίτια για τα οποία έχουν σταματήσει μια αλφα επικοινωνία. Και ο λόγος είναι απλός, επειδή δεν έχουν πνευματικότητα και αυτογνωσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος εξασκεί την πνευματικότητα, προσπαθεί να γίνεται όλο και καλύτερος άνθρωπος και χρησιμοποιεί την αυτογνωσία σε αυτή την πορεία πνευματικότητας, είναι πολύ πιθανότερο να γνωρίζει τα συναισθήματα του και να αναγνωρίζει τα κίνητρά του και τα αίτια που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά του. Η αλήθεια είναι όμως ότι περισσότεροι από εμάς κυκλοφορούμε όχι απλώς αδιάγνωστοι, αλλά χωρίς καθόλου γνώση του εαυτού μας, με πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν αντιλαμβανόμαστε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας παρορμήσεις, τις δικές μας ενορμήσεις και δεν μπορούμε να βρούμε τη σχέση μεταξύ αιτίας και αιτιατού, το γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε και γιατί δεν κάνουμε αυτά που δεν κάνουμε.
Όσο λιγότερο καλλιεργημένος πνευματικά είναι ένας άνθρωπος, όσο λιγότερο ψυχοεκπαιδευμένος είναι ένας άνθρωπος, όσο λιγότερο επικοινωνιακός είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνει πράγματα που να μην ξέρει γιατί τα κάνει. Και δεν το κρύβω ότι αρκετές φορές έχουν έρθει κοντά μου όταν είχα το γραφείο πελάτες και άνδρες και γυναίκες, αλλά κυρίως άνδρες, οι οποίοι έρχονταν και έλεγαν «Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, δεν είμαι καλά, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί κάνω τα πράγματα που κάνω, βοήθησέ με να καταλάβω τι μου συμβαίνει». Οπωσδήποτε οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με ghosting, οι οποίοι εξαφανίζονται δίχως εξηγήσεις από μία γνωριμία, από μία σχέση, από μία συνδιαλλαγή, χρειάζονται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να μάθουν τον εαυτό τους, να καταλάβουν τον εαυτό τους και να μάθουν να διαχειρίζονται πιο δημιουργικά τα συναισθήματά τους. Θέλω να πω ότι όλοι δικαιούμαστε και να ξεκινήσουμε μια σχέση και να σταματήσουμε μια σχέση. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα αυτό. Θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο, έχω κάθε δικαίωμα να μπω στη διαδικασία να προσεγγίσω αυτόν τον άνθρωπο, να τον πάρω τηλέφωνο, να του στείλω ένα email, να του στείλω ένα μήνυμα, να πάω να του μιλήσω από κοντά, που σε καιρό πανδημίας αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, να πλησιάσω τέλος πάντων καθιονδήποτε τρόπο έναν άνθρωπο. Δικαιούμαι να τον πλησιάσω και ο άλλος ο άνθρωπος που θα πλησιάσω δικαιούται είτε να αποδεχθεί την πρόσκλησή μου να γνωριστούμε, είτε να την απορρίψει. Και όταν γνωρίσω κάποιον άνθρωπο και μπω σε μια οποιαδήποτε σχέση και γνωριμία με έναν άνθρωπο, δικαιούμαι αν σε οποιαδήποτε φάση, για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλω, δεν επιθυμώ πλέον να βρίσκομαι σε εκείνη τη σχέση, σε εκείνη τη γνωριμία, είτε για λόγους δικούς μου που έχουν να κάνουν με μένα και τη δική μου συναισθηματική, γνωστική, προσωπική, ψυχική, σωματική κατάσταση, είτε για λόγους που έχουν να κάνουν με τη σχέση την ίδια αυτή καθ' αυτή, δικαιούμαι να κηρύξω το τέλος της σχέσης. Δικαιούται όμως και ο άλλος ο άνθρωπος να γνωρίζει πρώτα απ' όλα το απλό ότι η σχέση έχει τελειώσει. Δεν θα μυριστεί τα νύχια του άλλος να καταλάβει ότι όταν εγώ έχω εξαφανιστεί σημαίνει ότι τελείωσε η σχέση για μένα και να καταλάβει και για ποιο λόγο τελείωσε η σχέση για μένα, αν φταίει εκείνος, αν δεν φταίει. Πού θα καταλάβει ο άλλος από αυτή την ανεξήγητη, την παιδιάστικη συμπεριφορά, την ανώριμη ψυχοσυναισθηματικά συμπεριφορά που εξαφανίζομαι χωρίς να εξηγήσω. Χωρίς να πω ότι ξέρεις Μαρία, ξέρεις Γεωργία, ξέρεις Κοστούλα, Γιαννούλα, Θεκλούλα, όποια και να είσαι. Δεν θέλω άλλο να μιλάμε. Γνωρίζοντας σε καλύτερα, νομίζω δεν ταιριάζουμε. Ή ξεκίνησα να μιλάω μαζί σου, αλλά παράλληλα μιλούσα και με άλλες κοπέλες και έχει κερδίσει την καρδιά και το μυαλό μου μια άλλη κοπέλα, οπότε θα σταματήσω να μιλάω μαζί σου και με τις υπόλοιπες που μιλάω, γιατί θέλω να αφοσιωθώ στη μια που έχω γνωρίσει. Ή δεν θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί όταν πλησίασα για να γνωριστούμε, ήταν μόλις είχα χωρίσει από μια σχέση μακρόχρονη. Με είχε παρατήσει η φιλενάδα μου. Και τώρα η φιλενάδα μου που με είδε ότι είμαι χαρούμενος και είμαι καλά επειδή άρχισαμε να μιλάμε μαζί, έχει επιστρέψει. Και επειδή εγώ είμαι ερωτευμένος με τη φιλενάδα μου, θα σταματήσω να μιλάω μαζί σου και θα πάω πίσω στη φιλενάδα μου. Δικαιούται η κοπέλα η καινούρια που έχετε γνωρίσει να μάθει γιατί σταματάτε τη γνωριμία μαζί σας. Και ας θυμώσει μαζί σας, και ας τα βάλει μαζί σας, και ας πει βαριές κουβέντες. Τουλάχιστον δεν θα την επιβαρύνετε με κάτι που είναι καθαρά δικό σας. Γιατί όταν σηκωνόμαστε και φεύγουμε χωρίς εξήγηση, εξαφανιζόμαστε χωρίς αιτιολογία από μια σχέση, το πιο φυσιολογικό που είναι να νιώσει ο άνθρωπος τον οποίο εγκαταλείπουμε αυτόν τον τρόπο, είναι εγκατάλειψη, κοροϊδία, και να νιώσει και ενοχή, να πει τι λάθος έκανα και έχει φύγει αυτός ο άνθρωπος. Πού έφτεξα, ποιο ήταν το λάθος μου. Και όταν εξαφανιζόμαστε χωρίς εξηγήσεις, στερούμε και από τον άλλον άνθρωπο το δικαίωμα που έχει να μάθει μέσα από τα λάθη του. Για παράδειγμα, αν πάμε να πούμε σε μια κοπέλα, εμείς που είμαστε άνδρες για παράδειγμα, αν πάμε να πούμε σε μια κοπέλα, ξέρεις, έχουμε μιλήσει 2 εβδομάδες, έχουμε βρεθεί και 2 φορές, το έχουμε ψιλοκάνει και άλλες 3, αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε, επειδή για παράδειγμα έχω και άλλες γνωριμίες και μια άλλη γνωριμία με έχει τραβήξει περισσότερο. Θα δώσουμε σε αυτή την κοπέλα ένα μάθημα ότι όποιος μας πλησιάζει και μας φλερτάρει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν φλερτάρει παράλληλα και άλλες γυναίκες, ώστε την επόμενη φορά που θα κάνει μια γνωριμία να είναι πιο προσεκτική και να διερευνήσει και να εξασφαλίσει αν αυτό την ενδιαφέρει, ότι αυτός που θα βγει μαζί του, αυτός που θα αρχίσει μια ερωτική σχέση μαζί του να είναι μονογαμικός.
Ή αν έχουμε πάει πίσω στην πρώη μας, οφείλουμε να το πούμε στην κοπέλα, να το ξέρει, γιατί δεν μπορεί με τίποτα μια καινούργια γνωριμία να συναγωνιστεί μια πρώην με την οποία έχουμε στενό δέσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως είμαστε και πικραμένοι επειδή μας παράτησε και θέλουμε να πάμε πίσω στο να την παρατήσουμε εμείς μετά, ή τέλος πάντων έχουμε το δικό μας ψυχομπέρδεμα με την προηγούμενη μας σχέση, άρα όσο όμορφα και να έχει συμπεριφερθεί η κοπέλα που έχουμε γνωρίσει, όσο ευγενικά, διακριτικά, ξέρω εγώ, αισθαντικά και να μας έχει αντιμετωπίσει, εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να την προτιμήσουμε επειδή έχουμε κόλλημα με την πρώην μας. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου καλή ιδέα, μα καθόλου καλή ιδέα να κάνουμε σχέσεις rebound, σχέσεις ανάκαμψης. Προτού ξεπεράσουμε μια προηγούμενη σχέση να πηγαίνουμε στην επόμενη. Δυστυχώς όμως πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Και μάλιστα συστήνει ο ένας τον άλλο να το κάνει αυτό. Λέει βρε, σε παράτησε η φίλη σου ή προτίμησε κάποιον άλλον η φιλενάδα σου ή χώρισες χωρίς να το θέλεις. Μη στενοχωριέσαι, πήγαινε βρες άλλη και θα σου περάσει. Αυτή την άλλη όμως που θα βρεις για να σου περάσει, θα τη χρησιμοποιήσεις. Οπότε, ακόμη και αν την έχεις χρησιμοποιήσει, όταν τελειώσεις να τη χρησιμοποιήσεις, πρέπει να την ενημερώσεις πως την έχεις χρησιμοποιήσει και αν έχεις και λεβενδιά πάνω σου να ζητήσεις και συγγνώμη και να πεις συγγνώμη, σε αδίκησα, συγγνώμη, ήρθα να σε πλησιάσω σε μια φάση που δεν ήμουν διαθέσιμος και τώρα με καλεί το κόλλημά μου και επιστρέφω στο κόλλημά μου. Απολογούμε. Ή αν είμαι πολυγαμικός και το έχω αποκρύψει, να πάω να πω την αλήθεια. Είμαι πολυγαμικός, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να παίζω με πολλούς ανθρώπους παράλληλα στα ερωτικά μου και έτσι έπαιξα μαζί σου παράλληλα και με άλλους ανθρώπους και τώρα δεν θέλω πλέον να παίξω μαζί σου. Για να μπορέσει ο άλλος να πάρει το μάθημα, να καταλάβει τι ακριβώς συνέβηκε. Να καλυτερεύσει και ο ίδιος μέσα από αυτή την εμπειρία. Αν όμως κάνουμε ghosting, το πρόσωπο το οποίο εγκαταλείπουμε είναι πάρα πολύ πιθανό να τραυματιστεί ψυχικά, να νιώσει ένα μεγάλο εσωτερικό μπέρδεμα, τι στο καλό συνέβη και τώρα, εφόσον μιλούσαμε, εφόσον βρεθήκαμε, εφόσον φαινόντουσαν καλά τα πράγματα, γιατί τώρα έχουν τελειώσει τόσο ξαφνικά, και να νιώσει και πολύ άσχημα και μειωτικά για τον εαυτό του και να πει «Μα είμαι τόσο ασήμαντος άνθρωπος, είμαι τόσο άχρηστος άνθρωπος, είμαι τόσο τυποτένιος που δεν αξίζω ούτε μια εξήγηση γιατί ο άλλος σταματάει μαζί μου». Όταν οι άλλοι μας κάνουν ghosting, δεν φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί. Πάμε τώρα στην αντιμετώπιση του φαινομένου του ghosting. Θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Μου είχε τύχει εμένα της ιδίας προσωπικά πριν 10 ή 15 χρόνια, ούτε που θυμάμαι τώρα την ημερομηνία, τη χρονολογία. Με πλησίασε ένας άνθρωπος, ήμουν ελεύθερη, ήταν ελεύθερος, ήμουν χωρισμένη εγώ με δύο παιδιά και αυτός ήταν χωρισμένος. Με πλησίασε, βγήκαμε ένα-δυο ραντεβού, έδειχνε να ενδιαφέρεται να με γνωρίσει και μετά εξαφανίστηκε. Δεν είχαμε κάνει κάτι ερωτικό μεταξύ μας, είχαμε βγει δύο φορές. Και εξαφανίστηκε. Δεν μου ξανά έστειλε μήνυμα, δεν με ξαναπήρε τηλέφωνο. Ένα βράδυ τον είχα βρει έξω και του λέω τι γίνεται και το έπαιξε τρελίτσα. Τίποτα μου λέει, μα δεν έγινε και τίποτα. Και εγώ το θυμόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος με είχε πλησιάσει τότε, είχε κάνει μια παράδοξη συμπεριφορά. Είχε δείξει ενδιαφέρον προς εμένα, αλλά το οποίο δεν κράτησε και χωρίς να μου εξηγήσει τι, πώς και γιατί εξαφανίστηκε. Περνάνε καμιά δεκαριά χρόνια που μετά από εκείνο το περιστατικό και συναντώ αυτόν τον άνθρωπο τυχαία. Και μου λέει θέλω να σου μιλήσω. Του λέω για ποιο πράγμα θες να μου μιλήσεις. Μου λέει θέλω να σου ζητήσω μία συμβουλή για ένα από τα παιδιά μου που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Του λέω ευχαρίστως να σου δώσω τη συμβουλή. Αλλά προτού σου δώσω τη συμβουλή, θέλω να μου απαντήσεις γιατί τότε, πριν τόσα χρόνια, ενώ εσύ ο ίδιος έψαξες να βρεις το τηλέφωνό μου, ενώ εσύ ο ίδιος με πήρες τηλέφωνο, ενώ εσύ ο ίδιος με κάλεσες για να πάμε για φαγητό δύο φορές, ενώ εσύ ο ίδιος με έστελνες μηνύματα, μετά εξαφανίστηκες και όταν σε ρώτησα τι έγινε, το έπαιζες τρελίτσα. Και μου λέει, πρέπει να σου πω την αλήθεια, εκείνη την περίοδο ήμουν μεν χωρισμένος, αλλά είχα μία σχέση με μία γυναίκα παντρεμένη. Και όταν σου ζήτησα εσένα να βγούμε έξω, είχα τσακωθεί με τη φιλενάδα μου η οποία ήταν παντρεμένη και σκέφτηκα να κάνω μια καινούργια γνωριμία. Και επειδή γνωριζόμασταν από ένα κοινό χώρο, σκέφτηκα «Α,
Η Θέκλα είναι καλή για μένα. Είναι χωρισμένη με και αυτή με δύο παιδιά, δεν είναι παντρεμένη, είναι χωρισμένη όπως είμαι και εγώ, να την πλησιάζω. Και γι' αυτό μου λέει, σε πήρα τηλέφωνο, γι' αυτό σου έστειλα μηνύματα, γι' αυτό σε έβγαλα για φαγητό. Μετά όμως από 2-3 εβδομάδες τα ξαναβρήκα με την παντρεμένη γυναίκα με την οποία είχα σχέση και γι' αυτό διέκοψα να μιλάω μαζί σου. Του λέω, γιατί δεν μου το είπες όταν σε ρώτησα γιατί εξαφανίστηκες. Μου λέει, πώς θα σου έλεγα ότι έχω σχέση με μια παντρεμένη, να με παρεξηγήσεις ή να την προσβάλλω τη γυναίκα. Μάλιστα. Του λέω, εντάξει, το εκτιμώ πως έστω και τώρα μετά από 10 χρόνια μου είπες το λόγο. Το είχα καταλάβει, του λέω, ότι ήταν κάτι που είχε να κάνει με σένα και όχι με μένα, αλλά χαίρομαι που μου το είπες και σε ένα από τα επόμενα βιβλία μου θα το συμπεριλάβω. Μου λέει, όχι, 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 μην πεις πως τα είχαμε παντρεμένη. Του λέω, όχι, θα πω το όνομά σου και ούτε μπορεί να ξέρει κανείς ποιος είναι. Και εννοείται ότι μετά τον άκουσα που το ερώτημα, την απορία που είχε να μου κάνει για το παιδί του και τον συμβούλεψα καταλλήλως να απευθυνθεί στους κατάλληλους ειδικούς για να αντιμετωπίσουν το θέμα με το παιδί του. Είναι ένα παράδειγμα αυτό, ghosting, το οποίο μετά από 10 χρόνια, επειδή εγώ είμαι και λίγο τρελή και έχω μνήμη ελέφαντα εκτός από τα υπόλοιπα πρόσωπα του ελέφαντα, μου δόθηκε μια απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο ήταν αναπάντητο. Έτυχε να είμαι ψυχολόγος. Και ως ψυχολόγος μπορούσα να είμαι λίγο πιο υποψιασμένη σε σχέση με τις συμπεριφορές των ανθρώπων και να καταλάβω τότε ότι δεν είχα κάνει εγώ κάτι λάθος. Θα μπορούσε όμως να νιώθω τότε ότι δεν ήμουν αρκετά όμορφη. Και μετά που με είδε 1-2 φορές από κοντά, δεν του άρεσα, με βρήκε άσχημη, με βρήκε παχιά ή με βρήκε κοντή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο αρνητικό μπορεί να είχα εγώ για το μυαλό μου, και γι' αυτό να εξαφανίστηκε και να πέσει η αυτοπεποίθηση μου ερωτική, αλλά και η αυτοεκτίμηση μου. Θα μπορούσε να πιστέψω τότε ότι δεν έχω καλό χαρακτήρα και ότι ο άνθρωπος αυτός όταν με γνώρισε καλύτερα και γνώρισε το χαρακτήρα μου, απογοητεύτηκε και γι' αυτό το λόγο σταμάτησε να μιλάει μαζί μου. Το πιο πιθανόν θα ήταν να κάνω οποιαδήποτε σκέψη και οποιοδήποτε συνειρμό που είχε να κάνει με μένα, ότι εγώ έκανα κάτι λάθος και αυτό σταμάτησε να μου μιλάει, ή εγώ δεν ήμουν αρκετά καλή και αυτό σταμάτησε να μου μιλάει. Όμως ο λόγος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ο άνθρωπος τα είχε με μία παντρεμένη, προσπάθησε να τη χωρίσει και να με χρησιμοποιήσει εμένα ως rebound relationship για να νιώσει καλύτερα. Μόλις ένιωσε καλύτερα, τον πήρε η παντρεμένη πίσω. Δεν ξέρω αν αυτός την είχε χωρίσει, αυτή τον είχε χωρίσει. Ούτε και με ενδιαφέρει, ούτε και με αφορά, ούτε καν το ρώτησα εκείνη τη μέρα αν είναι ακόμη με εκείνη την παντρεμένη ή αν δεν είναι. Ούτε και με νοιάζει, ούτε και με κόφτει. Καλά να είναι ο άνθρωπος, ένα πολύ ωραίο μάθημα μου έδωσε. Τουλάχιστον πήρα το μάθημα μου. Το μάθημα μου εννοώ. Κατάλαβα, έμαθα πράγματα γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά έστω και μετά από 10 χρόνια. Όμως δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε ghosting στους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ πιθανόν να τους βλάψουμε. Και είναι καλύτερο να πάθουμε εμείς ένα μικρό πατατράκ, δηλαδή να πούμε τους αληθινούς λόγους για τους οποίους σταματάμε μια σχέση, μια γνωριμία, και να μας κράξουν και λίγο αυτοί που έχουμε χρησιμοποιήσει και μετά τους έχουμε παρατήσει σαν στημένες λεμονόκουπες, παρά να φύγουμε χωρίς εξήγηση, να εξαφανιστούμε δίχως εξήγηση και να αφήσουμε πίσω μας συντρίμμια. Αυτό που νομίζω το γράφω μέσα στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», λέει «Ghosting είναι να μπαίνεις στη ζωή κάποιου σαν σύφουνας και να φεύγεις σαν κάποιον που έχει χτυπήσει κάποιον με το αυτοκίνητο και τον έχει αφήσει, hit and run». Όταν hit and run είναι αυτή η πολύ εγκληματική ενέργεια του να χτυπήσεις κάποιον με το αυτοκίνητο σου ή με το όχημα σου και να τον εγκαταλείψεις πληγωμένο στην ακρή του δρόμου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το είχα γράψει στο βιβλίο. Εσείς που διαβάζετε πρόσφατα το ψυχολογικό πόλεμο, γιατί βλέπω συχνά στο Instagram που μου βάζετε φωτογραφίες με το βιβλίο και με κάνετε mention, ίσως να μπορείτε να γράψετε ακριβώς όπως το είχα γράψει τότε το 2019 στο βιβλίο. Το ghosting είναι μια ανώριμη ψυχοσυναισθηματικά συμπεριφορά. Είναι μια συμπεριφορά που πληγώνει τους άλλους ανθρώπους και είναι καλή ιδέα να έχουμε τα κότσια, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και να φεύγουμε κύριοι και κυρίες, να εξηγούμε γιατί φεύγουμε. Το αξίζουν οι συνάνθρωποι μας με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, το αξίζουν οι ψυχές των ανθρώπων οι οποίες είναι πολύτιμες. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ.